θα έχουμε... Έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Γεια σας, κάνετε. Τι γίνεστε. Καλά, εδώ είμαστε στον απόϊχο του μάτς. Εντάξει. Όσον έχει αποφέρει αυτό. Και στη συζήτηση της επίσημης ΑΕΚ, έτσι, γιατί όπως είδατε και διέρευσε από την ΕΠΟ, διότι από την ΑΕΚ δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, καμία βασικά, όχι κάποια. Υπήρξε επίσκεψη του Μάριου Αγγελόπουλου στα γραφεία της ΕΠΟ. Προφανώς, ναι, του Μάριου Λιόπουλου αυτό. Προφανώς στο πλαίσιο της αναφοράς των ζητημάτων που έχει να κάνει με τη διετσία ή για την διετσία που είχε αυτή την αγωνιστική, τέλος πάντων, η ΑΕΚ με τον κύριο Πουλικίδη. Επαναλαμβάνω, γιατί η συζήτηση δυστυχώς έχει κουράσει για μένα πάρα πολύ, και από χθες το λέω, δεν έχει να κάνει τόσο στο δικό μου το κεφάλι, με ενδιαφέρει τα υπόλοιπα, με τις φάσεις είτε που έχει να κάνει με την ΑΕΚ να ζητάει πέναλτι, είτε είναι δεν είναι. Για μένα γενική διετσία του είναι κάκιστη και για αυτή θα πρέπει, θα έπρεπε να έχει λογοδοτήσει, παύλα, τιμωρηθεί, δεν ξέρω τις διαδικασίες της ΚΕΔ και δεν με ενδιαφέρει. Και όλες βέβαια θα μου πείτε την άλλη, για να τιμωρηθεί θα έπρεπε να υπάρχουν κι άλλοι στην ΚΕΔ. Είναι μετρημένοι, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έλεγε ο Κάρπετ, 18. Έχει δίκιο. 18 ναι, έχει δίκιο. Το 17. 17 από την ΚΕΔ. Εδώ θέλω να πω το εξής, μπορεί να επέμβει η ΕΠΟ. Άσχετο ότι θα έχουν πήγε ο πρόεδρος, έτρεξε τα δουλειά κτλ. Κοίτα, πρόσεξε τώρα. Τύπης δεν μπορεί. Έτσι. Ουσιαστικά έχει λόγο και μάλιστα πολύ δυνατό, έτσι. Για να μην κοροϊδεύουμε και ουσιαστικά, τον κόσμο. Ουσιαστικά, Γιώργο μου, άμα πας στο Λανουά και του πεις κάτι και πέσεις στο Μακελελέ Λανουά και φύγει ο Λανουά και σου ρίξει ένα ξεφωνητό, έχεις δράσει το θέμα. Εννοείται ότι απλό δεν ήταν ποτέ. Απλά και... Δηλαδή και να βάζαν κανέναν Έλληνα, πέραν τον Έλληνα, του λέγανε πάρει ο Γκαγκάτσης, δηλαδή τηλέφωνο του Λανουά και να του πει κυρία να είμαστε προσεκτικοί, γιατί την τελευταία φορά είχαμε Ναι, μόνο δεν εννοεί αυτό ο Κάρπετ. Το Κάρπετ εννοεί να πάρει και να του πει άλλαξε αυτόν και βάλει εκείνο. Όχι, σε δύο επίπεδο δεν γίνεται. Τιμώρησε του. Ακριβώς. Ή τιμώρησε του. Εγώ πιστεύω ότι να είμαστε προσεκτικοί. Δεν μπορεί να του τιμωρήσει, εγώ το ξαναλέω. Εάν θέλει ως Ομοσπονδία. Όταν δεν έχει. Αλλά δεν το κάνει αυτό η Ομοσπονδία. Και στο τέλος να σου πω τι συμβαίνει. Συμβαίνει το πρόβλημα του. Της διαιτησίας να γίνεται πρόβλημα του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας. Έχεις τρόπους. Δηλαδή υπάρχει η Ολυμπιακή Επιτροπή, η Επαγγελματική Επιτροπή. Αν θέλεις, φωνάζεις το Λανουά, ωραία και ούτε παρασκηνιακά, ούτε τίποτα στο φως της μέρας. Και του λες, εδώ κύριε Αρχιδητά, να κάνουμε μια συζήτηση για τις πρώτες αγωνιστικές. Ποιος? Αυτοί είναι καλοί άνθρωποι, η Επαγγελματική Επιτροπή. Ναι, των ομάδων είναι, ρε. Οι εκπρόσωποι των ομάδων είναι. Πώς το λένε, ρε. Η τέτοια η Super League. Η Super League, ναι. Η Β' Εθνική, όλοι. Η Επαγγελματική Επιτροπή, λέω, τι είναι αυτή. Επαγγελματική Επιτροπή, ναι. Τσέπο, είναι καινούργια, εδώ και 4-5 χρόνια. Ναι, λοιπόν, είναι αυτή. Τους βάζεις λοιπόν εκεί πέρα τους αρχιδιαιτητές και τους λες, παιδιά, λέτε να κάνουμε μια συζήτηση. Έχουμε αυτά τα παράπονα. Να σας τα πούμε δημοσίως, να μας πείτε και εσείς τι νομίζετε. Αλλά δεν το κάνει κανένας. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, και στην προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι έχουν παράπονα. Δεν νομίζω ότι έχουν παράπονα οι συγκεκριμένοι τους ή άλλους κάρτες. Ποιος? Η Super League. Η Super League και η ΕΠΟ, αφού είναι μαζί. Μα δεν είπα εγώ, δεν λέω εγώ ρε εσύ στο επίπεδο των παραπώνων, στο επίπεδο μιας μεγαλύτερης συνεργασίας. Ας πούμε, εγώ ξέρω ότι... Εγώ συμφωνώ, αλλά για να γίνει αυτό, θα πρέπει να συμφωνήσουμε καταρχήν, όχι εμείς, εκείνοι που είναι οι σύμμαχοι και ελέγχουν τα πάντα, να συμφωνήσουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Μα έχουν... Όχι, δεν συμφωνούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιώργο, το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι... Έρχεται ο πρόεδρος μιας ομάδας και σου λέει έχουμε πρόβλημα με τη διαιτησία. Ναι. Οκ, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρόεδρος μπορεί να πει το δικό του. Όχι, προφανώς. Έρχεται ο Μάριος Λιόπουλος και πρέπει να δείξει και στον κόσμο ότι εντάξει, υπάρχουμε εδώ πέρα, δεν είμαστε ανυπαρκτοί. Σωστό. Τέλος πάντων, ότι κάνουμε κάτι, προσπαθούμε. Οκ, προσπαθούμε. Υπάρχει λοιπόν δύο τρόποι. Ο ένας τρόπος είναι ο παρασκηνιακός. Μπορεί να είναι οτιδήποτε αυτό. Έτσι. Υπάρχει τρόπος, ο οποίος λέει ο Κάρπετ τώρα αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι, πώς να σου πω, δόκιμος. Διαφανής. Ναι, θεσμικά προβλεπόμενος. Θεσμικά, μπράβο. Απλά δεν το θέλουν αυτό, αφού αυτή είναι η στιγμή. Πάντως, πόσο μαζί είναι αυτό, το 14 και οι 14 έχουν βγάλει ανακοινώσεις για διετσία. Ναι, είτε ιδιαρροές. Και οι 14, δεν υπάρχει καμία ομάδα. Γιατί και η ΑΕΚ σου λέει δεν πήγαμε επίσημα, ας πούμε, εκεί πέρα. Εντάξει, ρε παιδί μου. Τώρα πρέπει να πας επίσημα. Τώρα η ΑΕΚ δεν λέει, δεν έχει πια, δεν πήγε, δεν έκανε. Κοιτάξτε, υπάρχει και ένα κενό εδώ με την έννοια πότε θα πει ο Μάριος Ηλιόπουλος στους ανθρώπους του ΑΕΚ ότι πήγα και μίλησα. Αυτό είναι, ξέρετε, το αλλιώς στην ΕΠΟ το τρέχουνε μπαμ μπαμ για να το πούνε.
Στην ΑΕΚ δεν είναι. Ο Μάρης λέει πως δεν ξέρει αυτά και δεν ποντάρει και τόσο στο γεγονός ότι εγώ πήγα στην ΕΠΟ. Το κάνει γιατί ήθελα να το κάνει. Επίσημα το κάνει. Δεν το κάνει ανεπίσημα. Εγώ πάντως μπορώ να σου πω ότι στην ΕΠΟ που το ξέρω πολύ καλά υπάρχει μια, πώς το λένε, απορία για τον Λανουά για το γεγονός ότι δεν τιμωρεί. Έστω προληπτικά, έστω να αφήσουν έναν απ' έξω. Σου λέει, φτάνουνε. Ρε παιδί μου, έχεις αγωνιστικές που μπορεί να έχεις δύο ξένους, ας πούμε. Στείλε έναν έτσι κάτω, να δεις ένα μηνυματάκι ότι δεν έπαιξε για αυτόν τον λόγο. Υπάρχει και επίσης μια ακόμα μεγαλύτερη απορία για το πώς επιλέγονται αυτές οι φάσεις στα βίντεο που δείχνει, που πολλές φορές ο Λανουά δεν παίρνει θέση για φάσεις που έχουν συζητηθεί πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες απορίες και κανένας δεν τολμάει να πάει να του πει. Ξέρεις, φίλε, εδώ τι γίνεται να πούμε. Ρε παιδί μου, υπάρχει καταρχήν ένα πρακτικό θέμα ότι είναι 7 μάτσε. Αν είναι να τα δει φάση-φάση. Ναι. Γιατί είναι πάνω από 2 ώρα το καθένα. Δεν λέμε για τα 7 μάτσε. Ναι. Εγώ λέω ότι υπάρχουν φάσει που είναι συζήτηση. Δηλαδή δεν έχει δείξει κάποιε φάσει που είναι Μάρτ. Ναι, ναι. Άρα πρέπει κάποιο να πει και να Λανουά αυτέ φάσει. Ναι, και να μην είναι. Α πούμε, ο Λανουά έχει μια αρχή, από όσο ξέρω. Ότι δεν κρίνω φάσεις που η τεχνολογία ξεκαθαρίζει. Δηλαδή φάσεις offside. Δεν θα μπω ποτέ στη λογική. Καλά, και αυτό για μένα καλά κάνει. Και για μένα. Να μιλήσω για το αν οι γραμμές είναι βγήκαν σωστά. Αν φτάσουμε λέει να συζητάμε την τεχνολογία, καληνύχτα. Όχι, όχι, για μένα αυτό δεν υπάρχει. Διαμαρτύρονται και γι' αυτό. Υπάρχουν διαμαρτύρες για συγκεκριμένα τέτοια πράγματα. Σου λέει εδώ δεν είναι offside. Υπάρχουν παράλληλες γραμμές. Οι ομάδες βέβαια πλέον έχουν και μια κατευθυνσία η οποία πρέπει να αναγνωρίζετε, δηλαδή στο site έχει κάνει εισηγήσεις και να πληρώσει κιόλας, όπως και στο GoLight Technology, για το αυτό με το site, έτσι. Αυτό το ημιαυτόματο που έχουμε κάνει. Ναι, η ΑΕΚ επαναλαμβάνει το κόστος. Οι άλλοι λένε το κάνει το κράτος, που είναι τραγικό για μένα να το ακούς και να το λένε μόνο είναι τραγικό. Με το κράτος θα πληρώνει μέσα. Ναι, θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Για όλο υποτίθεται ότι όταν παρεμβαίνει το κράτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, φωνάζουμε, λέει, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι υποχρέωση της Super League και της ΕΠΟ να το λύσουν το πρόβλημα για μένα και να πληρώσουν και οι ομάδες. Σωστά η ΑΕΚ είπε να πληρώσουμε και το μέρος μας. Το μέρος που μας αναλογεί. Το μέρος που μας αναλογεί για το λαδιακό είναι 150.000. Σου λέω 150.000 εγώ για το ενώπιο να το έχω τζαμπά. Δηλαδή καθίστε μια στιγμή. 150.000 είναι δύο συμβόλαια. Δεν θα μην παίξει ο Λεβαδιακός. Έτσι είναι αυτά. Έτσι είναι η ζωή. Είναι όμως πολλές οι ομάδες που είναι. Το δίκαιο όμως για το μυαυτό. Το δίκαιο όμως για το άθλημα είναι το μυαυτόματο offside να υπάρχει. Όπως και το να βγαίνουν οι διάλογοι που ζητάει η ΑΕΚ του VAR και του διαιτή. Όπως γίνεται και στο εξωτερικό. Να βγαίνουν, να ακούμε τι λένε. Μην λέει ο άλλος, έλα μα προχωρά. Γιατί έχει σημασία να ακούσουμε, αν λέει ο άλλος, έλα μα προχωρά, να κλαίνε. Έτσι, ναι. Εκεί κινδυνεύεις βέβαια να έχεις την κανονική γλώσσα, ας πούμε, που είναι εγώ γάμο το. Τους έβγαζε ο Κλάτεμπεργκ, τους έβγαζε. Ναι, το θυμάμαι. Ας έχουμε, να το βγάλω και πάλι, αυτό λέω. Okay. Τέλος πάντων, anyway, όλο το θέμα είναι, ξαναλέω, για μένα το μεγάλο λάθος, το μεγάλο είναι ότι εστιάζουμε πάντα σε μια φάση 2 και όχι σε μια συνολική διετσία. Επιβεβαίωσα χθες αυτό που λέγαμε για, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει γίνει μισή αναφορά, παιδιά. Είναι πολύ άθλιο αυτό σε επίπεδο media και ανθρώπων που είναι στις τηλεοράσεις και μιλάνε επιλεκτικά για φάσεις. Δεν λέω για εσάς, για να μην παρεξηγηθώ. Όχι, καλά, παιδιά, 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 για να παρεξηγηθώ, το λέω για όλους και για εμάς. Για δεύτερη κίτρινη αποβολή του ΠΑΟΚ. Γιατί ο Γιάκας που έκανε χέρι και πήρε πέναλτι ο ΠΑΟΚ είδε κάρτα. Θυμάστε χθες που λέγαμε γιατί το χέρι, αν δεν πηγαίνεις για απόσταση, δεν πηγαίνεις για μπάλα. Δεν πάει να παίξεις μπάλα, αυτός ακριβώς είναι ο κανονισμός και για την περίπτωση Γκόμες. Δεν πάει να παίξεις μπάλα, πάει να παίξεις τον αντίπαλο. Μάλιστα. Γι' αυτό ήταν δεύτερη κίτρινη. Δεν ακούστηκε πουθενά. Γιατί δεν συμφέρει. Δεν θέλουμε να πάμε την κουβέντα στο τι είναι σκόπιμο και τι δεν είναι σκόπιμο λάθος. Αυτό είναι σκόπιμο λάθος το 69. Δεύτερη κίτρινη και με 10 παίχτες, ο ΠΑΟΚ είναι άλλο έργο και στο χάρι το πέναλτι. Ή αν γινόταν αντίστοιχα, αφήστε τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ στο 69 έμενε με 10 παίχτες, με τέτοιο πέναλτι και ας μην το έβαζε ο αντίπαλος, είναι δε άλλη κουβέντα αν θα μπορέσει να βρει γκολ στο υπόλοιπο 20 λεπτό. Κάνε αυτό και ας είναι 7-0 το μάτι. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέω. Αυτό ακριβώς. Όπως και για τον Πουλικίδη. Αλλά φτάνει λίγο με τον Περέιρα. Μισή λένε είναι, μισή δεν είναι. Οκ, πάμε παρακάτω. Τα υπόλοιπα λάθη που κάνει είναι για να του πάρει σφυρίχτα 2 μήνες. Με πιο βασικό, ξαναλέω, την υγεία των ποδοσφαιριστών. Δεν παίζει με αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα.